Να πω εδώ, Γιώργο, ότι δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα ανθρώπων που θέλουν να παρέμβουν. Δυστυχώς είναι η δομή της εκπομπής τέτοιας που δεν είναι μπορετό. Πολλά από τα τηλεφωνήματα αναφέρονται γιατί σε είπα κατάσκοπο. Θα ήθελες να εξηγήσεις στους θεατές γιατί σε είπα στην αρχή της εκπομπής κατάσκοπο. Ναι. Ασκήθηκε δίωξη εναντίον μου για κατασυρωήν παραβίαση των μυστικών της πολιτείας και κατασκοπία. Είναι βαριά κατηγορία. Κατασκοπία υπέρ της ΜΟΣΑΤ, για κατασκοπία γενικά. Γενικώς. Και κατασυρωήν παραβίαση των μυστικών της πολιτείας. Τι έχει συμβεί? Το διπλωματικό ρεπορτάζ της Βραδινής είχε πληροφορίες για κινήσεις των Τούρκων στη Θράκη. Πληροφορίες από αναφορές διπλωματών μας και στην Βόρεια Ελλάδα. Ήταν τότε που ήσουν διευθυντής της Ακρόπολης, νομίζω, έτσι. Όχι, και για τις δύο εφημερίδες. Αλλά κυρίως είναι για τη Βραδινή. Είναι τρία δημοσιεύματα μόνο για την Ακρόπολη. Τα υπόλοιπα είναι δημοσιεύματα. Αυτά τα δημοσιεύματα αφορούν κινήσεις των Τούρκων στη Θράκη, εχθρικές για την περιοχή και προσπάθεια δημιουργίας ατμόσφαιρας κωσυφοπεδίου στην περιοχή με κινήσεις ανθρώπων της Άγκυρας που έχουν καταγγελθεί αυτές οι κινήσεις. Γι' αυτό εγώ μου κάνει και εντύπωση το θέμα της παραβίασης των μυστικών της πολιτείας. Δηλαδή όλη η Θράκη τις ξέρει. Είναι τμήμα της κοινωνίας μας η Θράκη, βέβαια. Έτσι. Πήγε στον ανακριτή, λοιπόν. Επίσης. Κινήθηκε αυτεπάγγελτα. Όχι, είναι για το θέμα του κυρίου Χόλμπρουκ και των κινήσεών του στην Κύπρο. Ναι. Επίσης για ανθεληνικές ενέργειες ισχυρών της Ευρώπης και για Σκοπιανούς. Κινήθηκε αυτεπάγγελτα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αναφορά του Υπουργείου των Εξωτερικών. Α, εγώ έχω ενοχλήσει ή έχω κατασκοπεύσει το Υπουργείο των Εξωτερικών. Δεν υπάρχει. Δεν το ξέρεις ότι υπάρχει. Ο αξιότιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έστειλε στον προστάμενο της εισαγγελίας. Έγινε προκαταρκτική εξέταση χωρίς να με καλέσουν καθόλου. Ναι. Κάλεσαν διπλωμάτες για να καταθέσουν σχετικά με τα τέλεξ που εμείς δημοσιεύσαμε για να τεκμηριώσουμε αυτά που λέγαμε. Από μόνος του εισαγγελέας δεν κινήθηκε κανένας δάχτυλος τίποτα. Και εδώ πρέπει να πούμε και το εξής, ότι πολλά από τα κομμάτια αυτά, ευτυχώς, και λέω ευτυχώς γιατί τα κομμάτια αυτά ήταν αποκαλυπτικά ιδιαιτέρως, επιβεβαιώθηκαν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Ρέπα, τις επόμενες μέρες. Δεν υπήρξε λοιπόν σημείο αναφορά του Υπουργείου των Εξωτερικών ότι οχλήθηκε το ίδιο το Υπουργείο των Εξωτερικών ή διαταράχτηκαν οι σχέσεις μας, εκτός αν διαταράχτηκαν με τους Τούρκους ή διαταραγμένες σχέσεις μας. Ή εκτός αν είναι κατασκοπία για εχθρική ενέργεια το να γράφουμε πώς κινούνται οι Τούρκοι στη Θράκη ή τι παίζεται στα παρασκήνια από τους Αμερικάνους και τους άλλους στην Κύπρο. Μήπως ενόχλησαν και τα παρακάτω δημοσιεύματά σου για τους S300, για... Κοιτάξτε, έρχεται σε μία στιγμή που εγώ έχω πάρει μία, ως εφημερίδα και ως αρθρογράφος της εφημερίδας, μία θέση. Ότι το Μαξίμου σκηνοθετεί και προωθεί καταστάσεις σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί με τους κυρίους, τους μεγαλόσχημους αυτού του τόπου, που είναι θεμητή η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αλλά ως ένα σημείο πια. Όχι να αλλοιώνουν την ψήφο του ελληνικού λαού, όχι να αλλοιώνουν το νόημα της δημοκρατίας, όχι να δημιουργούν έλλειμμα δημοκρατίας και όχι να νέμονται τον εθνικό πλούτο με τον τρόπο που τον νέμονται, που τον απομυζούν ολόκληρο. Και έχουν σκοπό να τον απομυζούν και μέχρι το 2004, διατηρώντας συγκεκριμένη ομάδα πολιτική επάνω στην εξουσία. Τα υπόλοιπα, κοιτάξτε, εγώ πήγα στον τακτικό ανακριτή, ο οποίος και αυτός ο άνθρωπος μου έδωσε μια προθεσμία να απολογηθώ, βαρύτατη κατηγορία. Τι είναι η επισήρια αυτή? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα προηγούμενο με συναδέλφους του Ελεύθερου Τύπου που καταδικάστηκαν αρχικά 2 χρόνια φυλακή και στη συνέχεια αθώθηκαν. Ναι. Εδώ είναι μεγάλη. Δηλαδή η κατασκοπία και η κατασυρωή παραβίαση των μυστικών της πολιτείας, να μου επιτρέψετε να πω, τρεχαγύρευα από πλευράς ποινής. Σε περιπτώσεις πολύ βαριές βέβαια, αυτό φτάνει και μέχρι 20 χρόνια, ισόβια κτλ. Μου θυμίζει κάτι τότε που είχαμε καλύψει την έξοδο του στόλου που κατηγορήθηκε η Κοσκάη. Το καταπληκτικό, αγαπητέ συνάδελφε, γιατί αυτά συμβαίνουν μόνο σε αυτή τη χώρα, είναι ότι εγώ έχω 34 χρόνια στη δημοσιογραφία και έχω συνεργαστεί με όλους τους υπουργούς των εξωτερικών. Σε διάφορα θέματα. Με όλους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχεται μια εφημερίδα και καταγγέλει κινήσεις που είναι γνωστές σε τμήματα της ελληνικής κοινωνίας και κατηγορούμεθα για παραβίαση των μυστικών της πολιτείας. Το δεύτερο δε μας λένε ότι είναι κατασκοπία. Η φιλότιμη, θα έλεγα, προσπάθεια
στελεχών του Υπουργείου των Εξωτερικών και άλλων υπηρεσιών της χώρας, να κάνουν γνωστά, ώστε να γίνουν αντιληπτά και στις διπλωματικές αντιπροσωπείες εδώ στην πρωτεύουσα, τι συμβαίνει σε βάρος της Ελλάδος. Να κάνουν γνωστά εχθρικές ενέργειες και παρασκήνια, αναχαιτίζοντας, αν θέλετε, εν μέρη, γιατί αυτά αμέσως καταγράφονται από τις ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες και αμέσως κοινοποιούνται στους αποδέκτες που πρωταγωνιστούν όλων αυτών των καταστάσεων. Και έρχεται λοιπόν και ο τακτικός ανακριτής, βέβαια, του εφάνει παράξενο, ο τρίτος τακτικός ανακριτής, του εφάνει παράξενο το γεγονός ότι έγινε μια ολόκληρη προκαταρκτική εξέταση και δεν πήραμε μια κλίση κατηγορουμένου να πάμε να απολογηθούμε, να πούμε τη γνώμη μας στην προκαταρκτική εξέταση. Όπου έγινε και όπου, όπως ξέρετε, για να φτάσει μια κλίση σε οποιοδήποτε Έλληνα. Μήπως ήσουν αγνώστου διαμονής, τίποτα. Όχι. Διαγνώστου διαμονής. Άρα το θέμα δεν είναι το αγνώστο διαμονή. Το θέμα είναι ότι παίρνει και μια υπογραφή, ότι παραλάβει, βάζει μια υπογραφή, ότι παραλάβει την κλίση. Όποιο Έλληνα πολίτη παίρνει μια κλίση να πάει στα δικαστήρια, βάζει μια υπογραφή. Εμεί για τέτοιο θέμα, για τέτοιο βαρύ, θα λέει, για μια τέτοια βαριά κατηγορία και ω Γενικό Διευθυντή Εφημερίδα και ω Εφημερίδα, δεν, αυτά σημαίνουν μόνο και λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι γιατί πίστευα ότι κάποιοι θα πείσουν τον κύριο Σιμίτη να σταματήσει αυτή η ιστορία της μακαρθικής ατμόσφαιρας. Διώξεις επιλεκτικές κατά μελών του τύπου, οι οποίοι ενοχλούν με τη φωνή τους ή με τα γραφόμενά τους. Η εκάστοτε εξουσία πρέπει να δείχνει ανοχή απέναντι στα δημοσιεύματα και στην κριτική. Καλό της κάνει. Ενδυναμώνει το κύρος της. Ενδεχομένως την προστατεύει, όπως και από την πείρα σου, κάποιες στιγμές να φέρει το καράβι στον ίσιο δρόμο. Εμείς το μερίδιό μας το πληρώσαμε 50 εκατομμύρια ο Sky για τα γεγονότα της Νιώβης, έτσι. Και αυτό. Α, η σειρά και αυτό. Η σειρά το οποίο να μου επιτραπεί να πω και το έχω ξαναπεί. Ένα ολόκληρο Μαξίμου δεν είχε αναμένες τηλεοράσεις. Δεν εγνώριζε ο Πρωθυπουργός τι συμβαίνει στη Νιώβης και τι μακελιό απειλείται εκεί πέρα. Δεν εγνώριζαν όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι της κυβέρνησης ότι υπάρχει απόφαση της αστυνομίας να μπει μέσα στο διαμέρισμα. Κατά τη γνώμη μου, ξέρετε κάτι, ήταν όλοι γνώστες και συνενοί. Είχαν συνενέσει. Βρισκόντουσαν σε διαρκή επαφή με το Sky. Και φταίει, με συγχωρείτε, ποια τηλεόραση στον κόσμο από το CNN το περίφημο, το όργανο του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, μέχρι όποια θέλετε, τριτοκοσμική τηλεόραση, δεν θα έδειχνε ένα τέτοιο γεγονός σε απευθείας μετάδοση. Και πολύ περισσότερο πιστεύω ότι βοήθησε, προσπάθησε να βοηθήσει ο Sky με την επαφή του Ευαγγελάτου με τον βοήθησε. Με τον Καρπολιό. Βοήθησε πραγματικά, όχι όπως έκανε στο Sky. Βοήθησε. Αλλά όταν του φωνάζαν οι άλλοι ρίχτηνε. Εάν τον έπιαναν τότε και δεν υπήρχε το τραγικό θύμα η Αμαλία, ο Sky θα έπαιρνε έπαινο και η κυβέρνηση ποτέ δεν θα διανοείται να κινήσει διαδικασίες προς τύπου. Θα παρουσίαζε το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, η κυβέρνηση άλλη μέρα, τι καλή που είναι η δημόσια τάξη, τι αποτελεσματική είναι η αστυνομία μας, τι αστραπιαία ήταν η σύλληψη του κακοποιού και τέτοια. Να δεχτώ προς το παρόν, Γιώργο, ότι δεν είσαι κατάσκοπος και να περάσουμε σε ένα θέμα μιας άλλης κοινωνικής ομάδας η οποία έχει ξεσηκωθεί. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Οι αγρότες ανάβουν ξανά τις μηχανές των τρακτέρ τους. Στέλνουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση ότι αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, θα δούμε για άλλη μια χρονιά τις γνωστές εικόνες με τα τρακτέρ κατά μήκος των εθνικών οδών να κόβουν την Ελλάδα στα δύο. Τις προηγούμενες μέρες, οι αγρότες των μεγάλων επαρχιακών πόλεων προχώρησαν στη συμβολική ολιγόωρη κατάληψη εθνικών οδών υποκαταστημάτων της Αγροτικής Τράπεζας και σε συγκεντρώσεις. Τα αιτήματά τους γνωστά. Η μείωση του κόστους παραγωγής με μέτρα κατάρρισης του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα αγροτικής χρήσης. Η μείωση του ΦΠΑ για την αγορά των αγροτικών μηχανημάτων από το 18 στο 8%. Η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης, καθώς και η μείωση των επιτοκίων δανεισμού της Αγροτικής Τράπεζας. Οι αγρότες βολιδοσκοπούν την κυβέρνηση για να δουν τις προθέσεις της εν όψη και της συνάντησης που θα έχουν με τον Υπουργό Γεωργίας κ. Ανομερίτη στις 25 Ιανουαρίου. Από αυτή την συνάντηση θα εξαρτηθούν πολλά. Θα ήθελα να πω, ένα άλλο μέτωπο δόξης λαμπρό. Πριν πάω στους αγρότες, ναι, θα ήθελα να προσθέσω το εξής, επειδή ανεφέρθης προηγουμένως στη βραδινή και στη βαρύτατη κατηγορία που εξαπολύθηκε εναντίον μου ότι είμαι κατάσκοπος και ότι παραβιάζω τα μυστικά της πολιτείας συνεχώς. Ο αδερφός του κ. Σιμίτη, καθηγητής διακεκριμένος, υπήρξε διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Συντάγματος στη Δυτική Γερμανία. Μιλάμε δηλαδή για Έλληνα
ο οποίος ετέθη επικεφαλής της ειδικής υπηρεσίας που έχει φακελωμένους όλους τους Γερμανούς. Ο οποίος όμως έχει μεγαλώσει και έχει σπουδάσει στη Γερμανία. Έχει σπουδάσει στη Γερμανία. Ναι. Τι θα πούμε τώρα, ότι ο αδερφός του κ. Σιμίδη είναι κατάσκοπος των Γερμανών? Όχι. Είναι επικεφαλής μυστικής υπηρεσίας. Όπως και εσύ δεν είσαι κατάσκοπος. Έτσι. Όπως και εσύ δεν είσαι κατάσκοπος. Μάλιστα, όχι απλώς επειδή ορισμένα. Είναι στη Γερμανία. Ναι. Επικεφαλής υπήρξε. Ναι. Επικεφαλής ειδικής υπηρεσίας. Τώρα δεν είναι πια όμως. Όχι. Διακεκριμένος καθηγητής στην πλέον ευαίσθητη μυστική υπηρεσία των Γερμανών επικεφαλής, αρχηγός. Ναι, ναι. Αρχηγός, έτσι, λόγω της και της επιστημονικής ιδιότητας. Να πάμε στους αγρότες. Ναι, ναι. Λες να προκαλέσουν άλλο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Κοίταξε να δεις. Οι αγρότες θα ξανακατεύουν στους δρόμους. Και δεν θα ξανακατεύουν επειδή τους βάζει η Νέα Δημοκρατία, οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή το ΚΚΕ ή οτιδήποτε. Η κοινωνία πάλι, ανάλογα με τα προβλήματά της στην εκάστοτε περίοδο. Πάντως δεν φαίνεται να έχουν λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα των αγροτών από πέρυσι που είχαν σκηνοποιήσει μέχρι φέτος. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Σιμίτης δυστυχώς και σε σχέση και με τον προκάτοχό του, τον κύριο Παπανδρέου, δεν έχει λύσει κανένα πρόβλημα. Έχει λύσει, αν θες, ευτυχούν μόνο στην Ελλάδα αυτά που ονομάζουν οι ίδιοι οι πολιτικοί μας και όχι εμείς για πλεκόμενα. Παρόλο που φαίνεται και δείχνει μετριοπαθής ο κύριος Ανομερίτης, ο νέος υπουργός. Ο κύριος Ανομερίτης έχει λίγο χρόνο. Τα προβλήματα παραμένουν. Πιστεύω ότι ο κύριος Ανομερίτης μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός από τον προκάτοχό του, τον κύριο Τζουμάκα. Πιστεύω πράγματι ότι ο Ανομερίτης, ο οποίος γνωρίζει τα θέματα, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός. Έχει μια συνάντηση με την Παθεσσαλική στις 25. Εδώ θέλω να πω κάτι. Μιλάνε στο Πασόκ τώρα για συλλογική ηγεσία κτλ. Όταν χαράσετε μια στρατηγική ενιαία πορείας, η οποία έχει στόχο μόνο την προστασία των συμφερόντων των μεγάλων του τόπου, την υπακοή στα αμερικανικά αιτήματα, δεν είναι αιτήματα, εντολές είναι, και στο δρόμο προς την ΟΝΕ, που τον θέλει η πλειοψηφία των Ελλήνων, και δεν σκύβει το κεφάλι η κυβέρνηση σε κανένα άλλο πρόβλημα, τότε και ο υπουργός δεσμεύεται. Πόσο ευλίγιστος μπορεί να είναι απέναντι στα προβλήματα? Πόσο ευλίγιστος μπορεί να έμαθα για τον Αρσένη, παραδείγματος χάρη, κάτι το οποίο μπορεί να είναι και πληροφορία? Για πες μας και εμάς, θα μάθουμε. Έμαθα ότι στις γιορτές, ας πούμε, είπε ότι μήπως πρέπει να μαζέψουν τον νόμο, το είπε στο Σιμίτη, με την ευκαιρία της ανάπαυλας των εορτών. Είχε κάτσει ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση, ενδεχομένως θα ήταν μια πόρτα εξόδου, μια πόρτα κινδύνου να φύγει. Και ακούστηκε, του είπε ο κύριος Σιμίτης, όχι, για να μην τρωθεί το γόητρο της κυβέρνησης κατόπιν εισηγήσεως διαφόρων συμβούλων του. Ανεφέρθη κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το όνομα του κ. Τσοκάτου. Του είπε ότι όχι, δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο ευλίγιστος μπορεί να είναι ένας υπουργός αυτής της κυβέρνησης, όταν πρέπει να βαδίσει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και όταν ο Σιμίτης λέει όχι. Γι' αυτό και η κεντρική, η βασική ευθύνη είναι σε αυτόν τον άνθρωπο. Σε πολλά θέματα. Παραδείγματος χάρη στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Βγαίνει ο Πάγκαλος και λέει ψεύτη τον Κλίντον. Βγαίνει ο Πάγκαλος και λέει απαράδεκτη. Δεν το είπε έτσι. Το είπε με πιο διπλωματικές φράσεις. Απαράδεκτη βομβαρδισμή της Βαγδάτης. Για να καλυφθεί ο κύριος Κλίντον. Βγαίνει ο Πάγκαλος και λέει ότι είναι δολοφόνοι οι Τούρκοι. Βγαίνει ο Πάγκαλος και μιλάει για τον Κίνκελ. Βγαίνει και την άλλη μέρα υποχρεώνεται σε μια τακτική αναδίπλωση. Υποχρεώνεται, παραδείγματος χάρη, αυτό που σας είπα για τη Βαγδάτη. Το είπε στο αεροδρόμιο ο άνθρωπος, ερχόταν τον Κουβέιτ, αν δεν κάνω λάθος. Και την άλλη μέρα βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είναι η φωνή του κυρίου Σιμίτη, και είπε ότι καταδικάζουμε τον κύριο Σαντάμ Χουσέιν, είμαστε υπέρ τον. Το είπε με λόγια που δεν ήταν ανάγκη να τα ερμηνεύσει κανένας. Ναι, εφόσον υπάρχουν, Εφαίνεται η υπακοή, ας πούμε, της μικρής αυτής χώρας στους βομβαρδισμούς των αμάχων της υπακοής τους Αμερικανούς για τους βομβαρδισμούς των αμάχων της Βαγδάτης. Θέλω να πω λοιπόν ότι και στο θέμα των αγροτών, ο Ανομερίτης, κατά τη γνώμη μου, και δεν κάνω λάθος, είναι πιο πρακτικός από τον Τζουμάκα. Θα έλεγα πιο ευαίσθητος και οι αντιδράσεις του οι πολιτικές είναι πιο άμεσες. Αλλά όταν έχει κεντρική στρατηγική να κοντράρει, θα βγάλει τους αγρότες στον δρόμο. Και ο Ανομερίτης. Γιώργο μου, ξέρεις τι ήθελα να σου πω? Χαίρομαι πραγματικά κάθε φορά που σε ακούω. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πραγματικά την εκφορά του λόγου σου, τη σκέψη σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και θα πρέπει όμως εδώ να κλείσουμε.
Ευχαριστώ να... πολύ. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Να ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 10.30 το πρωί.